Αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεσμευόμαστε ακόμα και πρέπει να δεσμευτούμε να ολοκληρώσουμε και να χτίσουμε αυτούς τους στόχους για να ζήσουμε, να επιβιώσουμε. Η μήτευση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης είναι μια διαδικασία που είναι λίγο top-down και bottom-up, όπως λέμε στα ελληνικά. Δηλαδή, το top-down είναι η απέτηση νομοθετικών ρυθμίσεων. Πρέπει να γίνουν νομοθεσίες, να ενταχθούν στις νομοθετικές ρυθμίσεις της κάθε χώρας, διαδικασίες που να προβλέπουν την εφαρμογή των των στόχων. Αυτή είναι η αρχή. Αλλά δεν είναι το τέλος. Το τέλος είναι το bottom-up. Η δικιά μας συμμετοχή. Αν δεν συμμετάσχουμε όλοι, αν δεν αποφασίσουμε όλοι ότι πρέπει κάτι να κάνουμε, η νομοθεσία δεν είναι εκεί στα χαρτιά. Η νομοθεσία μόνη δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η νομοθεσία είναι ένα εργαλείο. Η όλη διαδικασία επιτυχάνεται με τη δικιά μας εμπλοκή. Με το πόσο ο καθένας από εμάς θα αποφασίσει να συμμετάσχει, να βοηθήσει, να συμβάλλει με τις δυνάμεις του, με την προσπάθειά του, με ό,τι διαθέτει για να πετύχει, να πετύχουμε όλοι μαζί αυτόν τον στόχο. Και κανένας δεν είναι ασήμαντος, κανένας δεν είναι μικρός, κανένας δεν έχει μειωμένη συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία. Να σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Θα έχετε ακούσει για την 16χρονη μαθήτρια την Γκρέτα, τη Σουηδία, η οποία ξεκίνησε ένα κίνημα, ένα παγκόσμιο μαθητικό κίνημα για την κλιματική αλλαγή. Το οποίο έχει πάρει απίστευτες διαστάσεις, έχει καταπλήσει όλο τον πλανήτη. Η Γκρέτα είναι προσκεκλημένη σε όλα τα πάνελ, σε όλη την Ιφίλιο, είναι υποψήφια για Νόμπελ Ειρήνης. Γιατί ξεκίνησε με μια ιδέα ότι όλοι έχουμε βαρύτητα. Η συμμετοχή όλων μας είναι σημαντική. Και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη απήχηση, ακούστηκε σε όλο τον κόσμο. Και πραγματικά έτσι είναι. Όλοι έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε, να παρέμβουμε, να συμμετάσχουμε. Λοιπόν, παράλληλα με την συμφωνία για την βιωσιμότητα του πλανήτη, τον καθορισμό των SDGs, τα Ηνωμένα Έθνη δημιούργησαν ένα δίκτυο, ένα παγκόσμιο δίκτυο που λέγεται SDSN, Sustainable Development Solutions Network. Ένα δίκτυο που προτείνει, η δουλειά του να προτείνει λύσεις για την εφαρμογή των στόχων, για την επίτευξη των στόχων. Αυτό το δίκτυο κυρίως αποτελείται από πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα. Άρα και εμείς ως πανεπιστήμιο, είμαι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, άρα και εμείς ως πανεπιστήμιο συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και εσείς συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία. Πολλοί από εσάς είστε φοιτητές είτε στο Αριστοτέλειο είτε σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο. Αφορά την ακαδημαϊκή κοινότητα, την πανεπιστημιακή κοινότητα. Μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από την έρευνα, μέσα από όλες τις δραστηριότητες που έχει ένα πανεπιστήμιο, ψάχνουμε να βρούμε λύσεις. Και αυτό είναι και ένα από τα θέματα που συζητάμε σήμερα. Το πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις, πού θα τις ψάξουμε, πώς θα τις διαμορφώσουμε και πώς ο καθένας μας θα συμβάλλει στο να βρούμε αυτές τις λύσεις. Λοιπόν, αυτά τα δίχτυα τα SDSN είναι δίχτυα που αποτελούν υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και ο πρόεδρος του Παγκόσμια Κλίμακα, ο διευθυντής αυτού του δικτύου, είναι ο καθηγητής του Τζέφρι Σάξ, το Πανεπιστήμιο του Κολούμπια, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα, πέρσι τον Οκτώβριο, είχε έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη και γίνει και επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου μας, που είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη τιμή για το Πανεπιστήμιο μας. Και για τον ίδιο δηλαδή, γιατί ο ίδιος είναι λάτρης του Αριστοτέλειου, οπότε το να γίνει επίτιμος διδάκτορας του Αριστοτελείου ήταν πραγματικά μια εξαιρετική τιμή για τον ίδιο. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ένα χάρτη, ένα παγκόσμιο χάρτη με την σημερινή κατάσταση αυτού του δικτύου. Υπάρχουν εθνικά δίκτυα, περιφερειακά δίκτυα. Είναι ένα δίκτυο το οποίο βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη, σε πλήρη ανάπτυξη. Σε λίγα χρόνια θα έχει καταπλήσει όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, πριν από κάποιους μήνες, τον περασμένο Οκτώβρη, σε συνεργασία και με την Βρετανία του Πανεπιστημίου μας και κάποιους πολύ καλούς συναδέλφους, δεν ξέρω αν είναι ο Γρηγόρης ο Ζερβιδιάτης είναι εδώ, και με κάποιους άλλους συναδέλφους, ξεκίνησα μια πρωτοβουλία ως αφιθήτα για να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο δίκτυο, περιφερειακό δίκτυο, που να καλύπτει όλες τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Και όχι μόνο της Μαύρης Θάλασσας. Βλέπετε εδώ η Ελλάδα φυσικά, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Ρωσία, Μολδαβία, Ουκρανία, Αρμενία, Αζερβαϊζάν, Γεωργία, Τουρκία, όλες οι χώρες, αρκετές από τις χώρες των Βαλκανίων, όλες οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας, μέχρι και στο Αζερβαϊζάν στην Κασπία. Λοιπόν, δημιουργήσαμε ένα τέτοιο δίκτυο, το οποίο λέγεται SDSN Black Sea. Αυτό το δίκτυο έχει την έδρα του στο αφιθήτα, που αυτό δίνει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα στο πανεπιστήμιο μας, να διαχειρίζεται ένα τέτοιο δίκτυο και να έχει την ευθύνη του να βρει λύσεις και να προτείνει λύσεις για όλες αυτές τις χώρες, πολύ δύσκολες χώρες. Μια πολύ σύνθετη περιοχή, ορισμένες από αυτές τις χώρες είναι σε πόλεμο μεταξύ τους. Πολλά από όλα αυτά που θεωρούμε εμείς αυτονόητα για κάποιες από αυτές τις χώρες δεν είναι καθόλου αυτονόητα. Έτσι. Λοιπόν, και έχουμε εμείς αυτό το πολύ δύσκολο έργο
να προτείνουμε λύσεις για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για όλες αυτές τις χώρες. Σας είπα ότι το APTHETA έχει την έδρα αυτού του δικτύου και εγώ έχω την τιμή να προεδρεύω αυτού του δικτύου. Παράλληλα με αυτά τα δίκτυα SDSM, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δημιουργήσει και μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία, μια άλλη δομή δικτύων, τα δίκτυα SDSM Youth. Τα SDSM Youth είναι δίκτυα που απευθύνονται σε νέους. Γιατί οι νέοι είναι η βασική ομάδα, είναι η ομάδα που έχει τις ιδέες, που έχει την έμπνευση. Όλα αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα και που θα ακούσουμε και από εδώ και πέρα, νέα παιδιά που έχουν εξαιρετικές ιδέες, τις έχουν εφαρμόσει. Κάποιες από αυτές τις ιδέες είναι πραγματικά απίστευτες και ασύλληπτες στην εφαρμογή τους. Η νέα είναι το δυναμικό, είναι η δύναμη, είναι το μέλλον. Άρα η εμπλοκή των νέων είναι πάρα πολύ σημαντική σε όλη αυτή τη διαδικασία της εφαρμογής των στόχων. Και μάλιστα το επόμενο διάστημα θα οργανώσουμε καλύτερα ένα SDSM Youth, ξεκινώντας από το APTHETA, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια για το πόσο μπορεί ο καθένας να συμμετάσχει και να συμβάλλει σε αυτή την διαδικασία. Οπότε κάθε χώρα είναι υποχρεωμένη ανά τα αυτά διαστήματα να παρουσιάζει κάποιους δείχτες για την πορεία εφαρμογής των στόχων. Αυτό είναι ας πούμε ένα κάτι δεν μου φαίνεται καλά, δεν το διαβάζετε καλά, γιατί ήθελα να βάλω πολλά πράγματα και πολύ θέλω να δείτε την εικόνα. Εδώ είναι οι χώρες του ΟΣΑ και πάνω είναι οι 17 στόχοι. Και σε κάθε κουτάκι βλέπετε να συμβολίζει με ένα διαφορετικό χρώμα το επίπεδο επίτευξης του κάθε ενός στόχου από την κάθε χώρα. Η Ελλάδα είναι εδώ, σε αυτή τη γραμμή που βλέπετε. Έχουμε αρκετά πορτοκαλί, κάποια κίτρινα και κάποια κόκκινα. Θέλω να προσέξετε δύο πράγματα όμως σε αυτόν τον πίνακα. Θέλω να δείτε τη στήλη 13. Η στήλη 13 είναι ο στόχος κλιματικής αλλαγής. Βλέπετε ότι είναι από πάνω μέχρι κάτω σχεδόν κατακόκκινη η στήλη 13. Για όλες τις χώρες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για την επίτευξη και του περιορισμού της εξέλιξης της κλιματικής αλλαγής, αλλά και του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε όλοι αρκετά πίσω σε σχέση με αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Η στήλη 12, που είναι πάλι πάρα πολύ κόκκινη, είναι η στήλη που έχει να κάνει με την κατανάλωση. Εξακολουθούμε να υπερκαταναλώνουμε την ίδια στιγμή που κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τα βασικά. Σε αυτή την εικόνα εδώ βλέπετε λίγο εστιασμένα τους στόχους, τα χρώματα δηλαδή που αφορούν στην Ελλάδα. Ένα άλλο σημείο που θέλω να προσέξετε πάλι είναι το πρώτο κουτάκι. Το No Poverty. Δείτε το λίγο εδώ ξανά. Στην πρώτη στήλη υπάρχουν πάρα πολλά πράσινα. Η Ελλάδα έχει πορτοκαλί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κρίσης. Έχουμε ανθρώπους στην Ελλάδα που είναι πραγματικά κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Μας αφορά όλους. Μπορεί να μην αφορά το καθένα μας προσωπικά, μπορεί εμείς να έχουμε μια οικονομική κατάσταση που να μας επιτρέπει να επιβιώνουμε με αξιοπρέπεια, αλλά πλέον αυτά τα τελευταία χρόνια της κρίσης δεν την έχουν όλοι στην Ελλάδα. Ενώ βλέπετε ότι πολλές χώρες ευρωπαϊκές έχουν πράσινο σε αυτή τη στήλη. Εμείς είμαστε στο πορτοκαλί, γι' αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει και να μας προβληματίσει. Λοιπόν, τελικά, τι είναι η στόχη βιώσιμης ανάπτυξης? Είναι μια τελευταία προειδοποίηση ή είναι ευκαιρία? Μάλλον και τα δύο. Η πραγματικότητα είναι κάπου ανάμεσα. Είναι σίγουρα μια τελευταία προειδοποίηση. Έχουν υπάρξει πολλές προσπάθειες και από τα Ηνωμένα Έθνη και από διεθνείς οργανισμούς στο παρελθόν για να περιγράψουν τέτοιους στόχους. Υπάρχει η Συμφωνία του Ρίου, η Συμφωνία του Κιώτο, η Millennium Goals, οι στόχοι της χιλιετίας, η οποία έπρεπε να επιτευχθούν μέχρι το τέλος της χιλιετίας, δεν επιτεύχθηκαν πλήρως, αλλά μπήκαν τα πράγματα σε μια τάξη, σε μια πορεία. Πλέον δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Αυτό είναι το τελευταίο. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση. Έτσι, ειδικά για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του φορέα που ασχολείται πιο πολύ με την κλιματική αλλαγή, που είναι η IPCC, έχουμε ακόμα 6-7 χρόνια μπροστά μας για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Αλλιώς, μετά από αυτό το επίπεδο, η κατάσταση θα είναι μόνιμη. Άρα, αυτό είναι ένα αλάρμ, ένα ξεκριτήρι. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Είμαστε στα τελευταία στάδια της προειδοποίησης. Αλλά δείτε λίγο τις ευκαιρίες που κρύβονται εδώ μέσα. Υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις, όπως για παράδειγμα ότι μέχρι το 2050 έχουμε δεσμευτεί όλοι μας, όλες οι χώρες εννοώ, ότι θα απεξαρτητοποιηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε τη φασαρία γίνεται για το νέα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρέθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια
να αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής ενέργειας σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση. Και μια τεράστια ευκαιρία, ειδικά για τους νέους, να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Θα αλλάξει η παγκόσμια οικονομία. Πρέπει να είμαστε εκεί. Πρέπει να είμαστε παρόντες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να δεχτούμε αυτή την ευκαιρία. Καμιά ευκαιρία δεν σερβίρεται έτοιμη στο πιάτο. Οι ευκαιρίες σερβίρονται, είναι εκεί μπροστά, αλλά πρέπει κάποιος να τις διεκδικήσει. Άρα είναι πολύ καλή ευκαιρία να διεκδικήσουμε αυτές τις ευκαιρίες για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι μια win-win κατάσταση. Μια κατάσταση μέσα από την οποία μπορούμε να κερδίσουμε και προσωπικά, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Άρα πρέπει να το κυνηγήσουμε, πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να συμμετέχει κανείς σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες ενέργειες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο καθημερινά. Μπορείτε να τις βρείτε, μπορείτε να δείτε ποιες σας ενδιαφέρουν και σας ταιριάζουν, σε ποιες πιστεύετε ότι μπορεί να αποδώσετε περισσότερο και να εμπλακείτε. Και να δώσετε την ενέργειά σας σε κάτι που θα γυρίσει πίσω σε εσάς ως μια θετική ενέργεια, ως ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορούμε να κάνουμε εμείς την αλλαγή. Να γίνουμε εμείς ο μοχλός που θα φέρει αυτή την αλλαγή τα επόμενα χρόνια. Έτσι, και υπάρχουν άπειροι τρόποι να το κάνει κανείς, ακόμα και από τον καναπέ του. Δεν χρειάζεται να κάνει ο καθένας μια επανάσταση. Υπάρχουν και οδηγίες για lazy people, πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη. Οπότε κλείνοντας, και πριν σας αφήσω, να δούμε λίγο και ποιο είναι το plan B. Έτσι, πάντα πρέπει να υπάρχει και ένα εναλλακτικό σχέδιο και ένα εναλλακτική λύση σε αυτά που λέμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει plan B. Πραγματικά δεν υπάρχει πλαντή. Είναι τελευταία ευκαιρία. Το ξέρουμε, το έχουμε μπροστά μας, το βλέπουμε. Έχουμε κάθε ενημέρωση, έχουμε κάθε προειδοποίηση. Δεν υπάρχει πλαντή και δεν υπάρχει πλαντή γιατί δεν υπάρχει πλανητή. Αυτός είναι. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα κάποιον άλλο στο οποίο να μπορούμε εύκολα να μετακινηθούμε. Μπορεί κάποια στιγμή, μετά από χρόνια, να γίνει και αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτός είναι ο πλανήτης μας, πρέπει να τον προστατεύσουμε. Πρέπει να ζήσουμε όλοι μέσα σε αυτόν τον πλανήτη αρμονικά, ειρηνικά, με δικαιοσύνη και με αξιοπρέπεια. Αυτή είναι όλη η διαδικασία που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας μέσα από αυτή την προσπάθεια να πετύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ.